Καλημέρα σας κύριε Κατσότη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Βίπουλα, καλά εσείς? Πώς είστε, πώς είστε? Να είστε καλά, να είστε καλά. Το παλεύουμε. Αισιόδοξοι, ζωντανοί, μπροστά στον αγώνα για να μην πληρώσει ξανά την κρίση η εργατική τάξη ο λαός. Πώς βλέπετε έτσι, πώς παρατηρείτε αυτό το κομβικό σημείο που είμαστε στην παρούσα φάση, μια προσπάθεια δηλαδή έτσι επαναφοράς και ανοίγματος, σταδιακού ανοίγματος δομών, αλλά και πολλών πολλών προβλημάτων που βρίσκονται μπροστά μας όσον αφορά το οικονομικό εργασιακό? Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ δύσκολη περίοδο, να το πω έτσι, με μια θύελλα που έρχεται ενάντια στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους, και αυτό δεν χρειάζεται πολύ να το περιγράψουμε, φαίνεται, το λέει ο ίδιος ο κόσμος, ο λαός, και βέβαια αποδεικνύεται από τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόμενους και από τη μία μεριά και στο κεφάλαιο από την άλλη. Ενώ στο κεφάλαιο δίνει πακτολό δις μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, στους εργαζόμενους επιφυλάσσει τις πράξεις νομαλικού περιεχομένου, με όλα αυτά τα εργατικά μέτρα που περιλαμβάνονται, όπως είναι η εκπαιδευτική εργασία, όπως είναι οι γενικές εργατικές εργασίες, η δουλειά δηλαδή σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Έχει ανάγκη, δουλεύει. Δεν έχει, δεν δουλεύει. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων και αλλαγή, ανατροπή όλων των εργασιακών σχέσεων που είχαμε μέχρι σήμερα. Αυτό το επιχείρημα, ναι, που έτσι επιστρατεύεται γενικώς, ότι οι επιχειρήσεις είναι σε ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη τρύπα σε σχέση με το lockdown που έγινε, και προκειμένου να πάρουν τον κατήφορο και ενδεχομένως να μην ανοίξουν, χρειάζονται κάποιες θυσίες από όλους, δεν το εστερνίζετε, δεν το ακούτε? Ναι, ακούστε, εντάξει, εμείς δεν διαφωνούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που θα πληρώσουν μαζί με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αν θέλετε, όλη αυτή τη διαχείριση της κρίσης και όχι της πανδημίας. Η πανδημία, εμείς κάνουμε μια εκτίμηση ότι επιταχύνει αυτή την κρίση και τις συνέπειες συνολικά στο λαό. Ναι. Η κρίση λοιπόν αυτή βέβαια δεν είναι μόνο κρίση ελληνική, είναι μια κρίση συγχρονισμένη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο, με αποτέλεσμα σε περίοδους κρίσης είναι γνωστό ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οι ισχυροί γίνονται πιο ισχυροί, συγκεντρώνονται αν θέλετε η δύναμη σε λιγότερα μονοπόλια και βέβαια καταστρέφονται επιχειρήσεις και ανατρέπονται συνολικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, επιδεινώνεται η ίδια η θέση των εργαζομένων, των μισθωτών συνολικά. Αυτή είναι η εξέλιξη των κρίσεων και αυτή είναι η διαχείριση που κάνουν οι δυνάμεις του κεφαλαίου, οι αστικές κυβερνήσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν από αυτό βγαίνει ένα συμπέρασμα. Μπορεί αυτή η μορφή οργάνωσης οικονομίας να αντιμετωπίσει προβλήματα των εργαζομένων και του λαού? Μπορεί να δώσει δουλειά στον κόσμο σήμερα αυτός που επενδύει όπου νομίζω ότι θα βγάλει πολύ γρήγορα και εύκολα κέρδη? Μπορεί λοιπόν αυτό το σχεδιασμό που έχει το κεφάλαιο σήμερα, αυτός ο σχεδιασμός, να ικανοποιήσει ανάγκες για δουλειά για όλους, για εισόδημα ικανοποιητικό, για παιδεία δημόσια και δωρεάν, για υγεία δημόσια και δωρεάν? Δεν μπορεί. Αυτό το σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του, σαπίζει και δυστυχώς η βαρβαρότητα είναι αυτή που κυριαρχεί. Γι' αυτό η πρόταση του ΚΚΕ, την οποία την επικοινωνεί με τον κόσμο, ότι υπάρχει ανάγκη τώρα ο λαός μας να παλέψει για άλλη μορφή οργάνωση οικονομίας προκειμένου πραγματικά να καλύψει αυτές τις ανάγκες τώρα. Γιατί όσο καθυστερεί, τόσο, αν θέλετε, θα επιδεινώνεται η θέση του, η ίδια η ζωή του. Και εμείς καλούμε σε μια συστράτευση, σε έναν κοινό αγώνα την εργατική τάξη με τους αυταπασχολούμενους, με τη φτωχή αγροτιά, πραγματικά να διώξουν από πάνω τους αυτή την δικτατορία του κεφαλαίου, η οποία σήμερα βλέπετε ότι όταν έχει ανάγκη κόβει τα πάντα, παίρνει πίσω ό,τι υποχρεώται να δώσει, επιβάλλει, να το πω έτσι, αναγκαστικούς νόμους, να μην κυκλοφορεί ο κόσμος, να επιτάσσεται αναπεργή, να καταστέλει
δημοκρατικά και δημοκρατικά δικαιώματα για να μπορεί να κυριαρχήσει, να μπορεί να κυριοφορήσει πάνω στις πλάτες του λαού. Αυτό το σύστημα λοιπόν δεν έχει, να το πω έτσι, να δώσει τίποτα άλλο πέρα από ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμους. Και πολέμους, γιατί αυξάνονται οι ανταγωνισμοί, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Βλέπετε τι γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, βλέπετε την Τουρκία στην περιοχή. Χθες ακόμα, προχθές ακόμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έδωσε στήριξη την επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη. Και από την άλλη, μας λένε εδώ ότι το τουρκικο-λιβικό μνημόνιο δεν ισχύει. Δεν μας λέει ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ και την τουρκική προκλητικότητα ενισχύουν αυτοί οι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις, αυτοί οι σχεδιασμοί, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, μάλιστα, που μπλέκουν το λαό και τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα συνολικά για τη χώρα μας και τον λαό μας και τους κατοίκους της περιοχής. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, κύριε Κατσότη, θεωρείτε ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια πραγματικότητα ότι ό,τι λέγαμε πριν ένα χρόνο περίπου προεκλογικά πλέον δεν ισχύουν με βάση την πανδημία αυτή, που το κακό που μας βρήκε γενικώς και όχι μόνο εμάς. Θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι πεδίο νοπής λαϊκής εντολής από τη στιγμή που πλέον η κυβέρνηση δεν μπορεί να υλοποιήσει και να προχωρήσει με βάση το σχεδιασμό τον τότε? Κοιτάξτε, η αυτή τάξη είναι και το πολιτικό της προσωπικό. Συζητούν διάφορες εκδοχές για το πώς θα προχωρήσουν στο μέλλον. Η μία βέβαια εκδοχή είναι αυτή που λέτε εσείς, ότι θα θέλουν μία νοπή λαϊκή εντολή για να μπορέσουν να υλοποιήσουν, αν θέλετε, και με την ανοχή του κόσμου, αυτή τη σκληρή αντεργατική πολιτική, για να μπορέσουν να διαχειριστούν την καπιταλιστική κρίση που θα είναι βαθιά παρατεταμένη, αυτό εκτιμούμε, το επόμενο διάστημα. Να βγει δηλαδή το κεφάλαιο αλόβητο και από αυτή τη νέα κρίση, η οποία μπορεί να είναι πιο βαθύτερη από το 2009. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι με κεφαλαιοποιημένη αυτή την, να το πω, στη διαχείριση από την πανδημία, να προχωρήσει η κυβέρνηση διαχειριζόμενη την κρίση με διάφορα εργαλεία και ενσωματώνοντας συνολικά το λαό σε μια λογική που λέει ότι είναι εδώ εθνικός στόχος, καλύπτοντας την κρίση, προβάλλοντας την πανδημία, να αντιμετωπίσουμε αυτό που προέκυψε λόγω δίθεν της πανδημίας. Αυτό που προκύπτει, κύριε Επίκουρα, δεν είναι η πανδημία, όπως είπα και αρχικά, επιτάχυνε αυτή την καπιταλιστική κρίση. Δεν είναι η αιτία η πανδημία αυτού που ζούμε σήμερα, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε καπιταλιστική κρίση. Για δέστε πώς έχουμε στάσει και στο τελευταίο διάστημα. Για δέστε πόσες απολύσεις γίνανε. Μιλάμε για απολύσεις οι οποίες προσεγγίζουν το 23% και 24%, με βάση τα στοιχεία, τα πραγματικά, αυτά που λέει η κυβέρνηση. Τα πραγματικά βέβαια είναι ακόμα μεγαλύτερα. Για δέστε λοιπόν εδώ πόσο έχουν ανατραπεί τα πράγματα στους χώρους δουλειάς, όχι μόνο σε αυτούς τους κλάδους που πλήττονται λόγω, να το πω έτσι, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μεταφορές, αλλά και στη βιομηχανία. Δέστε ποια είναι η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, με τις απολύσεις. Η κρίση λοιπόν είναι εδώ, ζούμε αυτή την κρίση ήδη, και άρα λοιπόν το θέμα της πανδημίας είναι μια πλευρά που βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε με όλα αυτά τα μέτρα που υποδεικνύουν, που υποδεικνύει η Επιστημονική Επιτροπή, αλλά όμως από την άλλη πλευρά πρέπει και εδώ να δούμε ότι και η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τις υποδείξεις της Επιστημονικής Επιτροπής. Γιατί αλλιώς, να το πω έτσι, απαιτείται από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να συμπεριφέρονται όταν είναι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπου είναι στηβάζονται ο ένας πάνω στον άλλον στους χώρους δουλειάς, και όπως επίσης και με τα αεροπλάνα που λέει δεν υπάρχει λόγος να αφήσουν κενό ενδιάμεσα για να υπηρετήσουν πάλι τους μεγάλους τουριστικούς ομίλους για να κερδίσουν αυτόν τον τουρισμό, και αλλιώς βέβαια αντιμετωπίζεται, όπως είπαμε, για το κεφάλαιο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βλέπει ο λαός και στο θέμα της πανδημίας, όσο αντιμετωπίζεται
από την κυβέρνηση, αλλά και τα επιτελεία της αστικής τάξης. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κατσότη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλημέρα σας.